Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι. Την παραπομπή σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τους τρεις εισαγγελείς που διετέλεσαν αρμόδιοι για την εισαγγελία διαφθοράς, με επικεφαλή στην εισαγγελία Ελένη Τουλουπάκη, Ιωάννα Μάνδρου, για την υπόθεση της εμπλοκής των 10 πολιτικών προσώπων στις πρακτικές της Νοβάρτης. Προτείνει όλα αυτά, τα προτείνει η αντιεισαγγελέας. Ναι, έχουμε πρόταση στο Δικαστικό Συμβούλιο για το ειδικό δικαστήριο και για την υπόθεση της Νοβάρτης, που έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η εισαγγελέα, η κυρία Βετσοβίτου, προτείνει να παραπευθούν και να δικαστούν από το ειδικό δικαστήριο ο πρώην υπουργός, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, και η εισαγγελής διαφθοράς, με επικεφαλή την Ελένη Τουλουπάκη, για τους χειρισμούς τους σχετικά με την ενοχοποίηση των 10 πολιτικών στις παράνομες πρακτικές του φαρμακευτικού κολοσσού της Νοβάρτης. Η ίδια η εισαγγελέα προτείνει να μην γίνει κατηγορία και να μην δικαστούν, να μην καθίσουν δηλαδή στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου όσοι είχαν εμπλακεί στην υπόθεση με τις καταγγελίες του επιχειρηματία Σάμπι Μιονή, ο οποίος θυμίζω ότι είχε καταγγείλει ότι εκβιαζόταν, με δικαστικές εμπλοκές προκειμένου ο πρώην υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος να του ζητήσει εκβιαστικά κάποια χρήματα. Αν η πρότασή της υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, που έχει και την τελευταία λέξη, στο ειδικό δικαστήριο δεν θα φτάσουν οι δημοσιογράφοι που είχαν εμπλακεί στις δικαστικές διαδικασίες και βεβαίως δεν θα οδηγηθεί σε δίκη καθόλου η υπόθεση των καταγγελιών του Σάμπι Μιονή. Δηλαδή στο δικαστήριο θα φτάσει μόνο η ενοχοποίηση πολιτικών προσώπων. Αλλά αυτό, Εύα, πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, καθώς θα συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο και θα λάβει αμετάκλητη και οριστική απόφαση. Μάλιστα. Αναμονή λοιπόν της τελικής αυτής απόφασης. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου.